μπαίνει σε ψυχές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Έχουμε την τιμή να πραγματοποιούμε την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Νέας Αριστεράς μετά το Σεράφιο. Εδώ, στη Νέα Ιωνία, της προσφυγιάς και των εργατικών αγώνων. Και ας ελπίσουμε ότι θα ακολουθήσουν πολλές αυτό το νέο ξεκίνημα σε όλη τη χώρα. Για να στείλουμε το μήνυμα παντού ότι δεν θα ξεπερδέψουν τόσο εύκολα με την αριστερά, με τις ιδέες, τις αξίες και το όραμα της κοινωνικής απελευθέρωσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε μόλις στην αρχή, στην αφετηρία μιας νέας δικηγορφόρας προσπάθειας. Βρισκόμαστε εδώ γιατί δεν είμαστε διαδεθειμένοι να παραιτηθούμε ή να αποχωρήσουμε το πεδίο των αγώνων. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραιτηθούμε ή να αποχωρήσουμε από τον ευρύ χώρο και όχι στενό, όπως νομίζουν κάποιοι, της προσπαστικής αριστεράς. Δεν έχουμε έρθει με έτοιμη συνταγή. Η νέα αριστερά δεν έχει δημιουργηθεί. Δημιουργείται εν κινήσει. Με διάλογο και δράση. Με αποσχεδές μια ολόκληρη πορεία. Με νίκες και ήττες. Με ιστορικές στιγμές, αλλά και με σημαντικά λάθη. Και θα πορευτούμε με λογισμό και όνειρο. Με αναστοχασμό και κριτική σκέψη, με τη βεβαιότητα ότι η υπόθεση αυτή αφορά πολύ κόσμο, που καλείται να συνδιαμορφώσει μια νέα σύγχρονη, ριζοσπαστική, λαϊκή, κινηματική, φεμινιστική, οικολογική αριστερά, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος, με συλλογικό τρόπο, με συλλογική σκέψη, όλες και όλοι μαζί από την ίδια αφετηρία. 8 αναγκαίες λέξεις σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Ειλικρίνεια, αναστοχασμός, διάλογος, αλληλεγγύη, συντροφικότητα, κίνημα, πρόταση, όραμα. Πριν δώσω το λόγο στον σύντροφο Δημήτρη Πιντήλη να μας πει για τη διαδικασία της εκδήλωσης, να πω τούτο. Η σημερινή μας εκδήλωση που οργανώθηκε από την ΟΠΑ, το Ηράκλειο και τη Νέα Ιωνία είναι μόνο η αρχή ενός μόνιμου διαλόγου. Η Νέα Αριστερά, άλλωστε δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ιδέες και ασφαλώς χωρίς δράση. Θα προχωρήσουμε λοιπόν άμεσα στις σημαντικές συζητήσεις, έτσι ώστε να μην συζητάμε πάντα ευχόληση σύγκριση. Ο σύντροφος Δημήτρης Πιντήλης από τη Νέα Ιωνία θα έρθει να μας πει τη διαδικασία για την συνέχιση της συζήτησης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καταρχάς θέλω να πω ότι νιώθω βαθιά συγκίνηση από τη δική μου παρουσία. Βγαίνει σε αυτή η αίθουσα έτσι και πέφτει και αυτός ο στόχος που βάλαμε εκ τα αρχής έτσι ο πυρήνας του Ηρακλείου και της Νέας Ιωνίας. Τη συζήτησή μας θα ανοίξουν η συντρόφισσα η Εύη Καλαμαρά και η σύντροφη ο Αριστίδης ο Βαρτάς και ο Τάσος ο Κορνάκης. Οι συντρόφισσα και οι σύντροφοι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις γιατί θα μας έφερνε πάρα πολύ ώρα. Όμως οι σύντροφοι είναι δεμένοι με την ιστορία της αριστεράς, βρίσκονται κοντά στην κοινωνία και με ενεργητική συμμετοχή στα κοινωνικά κινήματα και τις αναζητήσεις της αναγνωριστικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Για να έχουμε αποτέλεσμα, το εγχείρημα του καινούργιου χρειάζεται δουλειά πολύ. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Δεν έχουμε γραφεία, δεν έχουμε οργάνωση, δεν έχουμε κρατική χρηματοδότηση, δεν έχουμε ραδιόφωνο, δεν έχουμε εφημερίδες. Απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες έχουμε όμως ένα όπλο. Το όπλο της θέλησης και της βούλησης να δημιουργήσουμε το νέο. Να φέρουμε τις αξίες και τις θέσεις μας στην ίδια κοινωνία. Να βολιαστούμε και να βολιαστούμε από τα κινήματα και να βολιάσουμε με τις δικές μας τις αξίες και τα δικά μας τα οράματα. Με τη θέληση και τη βούληση να συναντηθούμε με τους θεσμούς της κοινωνίας, να συνδιαμορφώσουμε και να δημιουργήσουμε μία συναντήληση. Και όπως είπε επισηγητικά η Ελένη, όλα αυτά πρέπει να παραχθούν εν κινήσει για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να φτάσουμε στο πέρας έτσι της αποστολής μας. Να.
φέρουμε την πολιτική στην επικαιρότητα και να δημιουργήσουμε μια οργάνωση ελεκτική στην κοινωνία, όπου θα υπάρχει σεβασμός στην προσωπικότητα και στην προσφορά του κάθε συντρόφου μας. Η γραμματεία που βρεθήκαμε σύντομα για να τελειώνω το τέτοιο, η γραμματεία έχει μια πλατφόρμα όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία. Τα στοιχεία απαραίτητα για την ενημέρωση και τη συνέδρεσή μας για τις αποφάσεις, τις πολιτικές αποφάσεις που θα παίρνουμε και τους σχεδιασμούς που θα κάνουμε, και θα πρέπει να συμπληρωθούν, είναι στη γραμματεία, θα πρέπει να πάρετε όλοι αυτό και να το συμπληρώσετε. Επίσης, υπάρχει ένα κείμενο, δήλωσης αποχώρησης από το ΣΥΡΙΖΑ, που θα πρέπει να υπογραφεί από εμάς. Όλοι εμείς αποτελούμε το πρόπλασμα αυτής εδώ της προσπάθειας και θέλω να πω, έτσι όπως το αισθάνομαι, είναι ό,τι πιο δυναμικό, ό,τι πιο κινηματικό υπήρχε στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα. Τέλος, όσον αφορά τα διαδικαστικά, προτείνουμε να υπάρχουν οι τοποθετήσεις των συντρόφων να κρατήσουν 15 λεπτά οι εισηγήσεις. Θα προχωρήσουμε στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, οι οποίες έχετε ήδη πάρει χαρτιά, είπαμε να γίνουν γραπτές για την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου μας, και να προχωρήσουμε στις 15 λεπτές, στις 5 λεπτές τοποθετήσεις. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις απόψεις των συντρόφων εδώ, ώστε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε στην εκδήλωσή σας. Σύντροφοι, θα προχωρήσουμε και θα δημιουργήσουμε.